το συζητούσαμε κι αυτό νωρίτερα. Και αν δεν προσπαθήσεις ή και αν δεν σου βγει τώρα κλπ. Το συζητούσαμε και μου έχεις πει την άποψή σου για την υιοθεσία. Εγώ είμαι όχι απλά φανατική υποστηρίκτρια. Όταν ξεκίνησε το πρόβλημα με τους πρόσφυγες, άκουγα ότι έρχονταν παιδιά συνόδευτα, πεντάρφανα, χωρίς πατέρα και μητέρα. Και το είχαμε συζητήσει με τον Γιάννη, του λέω αν έκανα μία τέτοια, ας πούμε, τρελή. Μου είπε, θα ήμουν έτοιμος να το αναλάβω αυτό. Είμαι όχι απλά υπέρ της υιοθεσίας. Είναι γονείς καρδιάς. Σημαίνει ότι πας από επιλογή, λατρεύεις τα παιδιά, δεν σου δόθηκε αυτό το δώρο. Δηλαδή, δεν έχεις και διπλή ευθύνη ταυτόχρονα. Ίσως έχεις και μια διπλή ευθύνη. Μπορεί να μην σου δόθηκε το δώρο ή μπορεί να μην θέλησες να προσπαθείς να σου δοθεί το δώρο και να κάνεις κατευθείαν την επιλογή. Ή αυτό που λέγαμε, να άργησες με έναν σύντροφο, να μην καταφέρνεις μετά ή να έχει πολλές δυσκολίες ή να φοβάσαι τις εξωσωματικές, γιατί ξέρω και τέτοιες περιπτώσεις.